Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις τη 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, εις την 4η παράγραφον, όχι όμως από την αρχή. Είναι ο στίχος 34. Όσοι έχετε τυχόν κρατάτε βιβλίων μπροστά σας και παρακολουθείτε, είναι ο στίχος 34. Αλλά επειδή έδει ημάς γνώνε τη συντελεία στα σημεία, και επειδή Χριστόν προσδοκόμεν, ή να μη αποθάνομεν απατηθέντες και υπό του ψευδούς αντιχρίστου πλανηθόμεν, θεία προαιρέσει κινηθέντες κατ' οικονομίαν οι Απόστολοι προσέρχονται το αληθινό διδασκάλο και φασίν. Υπέ ημίν, πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος προσδοκόμεν σε πάλιν ερχόμενον, αλλά ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ασφάλισε ούν ημάς ή να μη άλλον αντί σου προσκυνήσομεν. Επειδή, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, έπρεπε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας, και επειδή περιμένουμε τον Χριστόν, για να μη αποθάνομε πνευματικώς, αφού θα είχαμε απατηθεί από την πλάνη του αντιχρίστου, αφού του ψευδούς Χριστού, του ψευδοχρίστου, του αντιχρίστου. Από θεία προαίρεση κινήθηκαν οι Απόστολοι και ερώτησαν τον αληθινό διδάσκαλο, τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, και του είπαν: σε παρακαλούμε, πες μας κατά θείαν οικονομία, ώστε και να καταγραφούν αυτά και στην Αγία Γραφή. Είναι γραμμένα, είναι κατατεθειμένα εις τα Ευαγγέλια. Πες μας, ποιο θα είναι το σημείο της δικής σου παρουσίας και του τέλους της ιστορίας, της συντελείας του αιώνος. Συντελεία αιώνος, θα πει η συντέλεια, δηλαδή, συγγνώμη, η συντέλεια του αιώνος είναι το τέλος της ιστορίας. Γιατί σε περιμένομαι, αλλά επειδή όμως ξέρουμε ότι ο διάβολος έρχεται σαν άγγελος φωτός, για αυτό το λόγο, για να μην πλανηθούμε και χαθούμε, πες μας, σε παρακαλούμε, τα σημεία της δικής σου παρουσίας, δηλαδή εκείνα τα σημεία που θα προηγηθούν της δικής σου παρουσίας. Ο δε το θείον και μακάριον ανοίξας εαυτού στόμα, λέγει. Μάλιστα, αυτό έγινε, ξέρετε, πάνω εις το όρος των ελαιών, όταν εκεί οι μαθητές τον ερώτησαν. Και μάλιστα ήταν και ο Ιωάννης και ο Πέτρος και ακόμα ένας μαθητής, ο Θωμάς, δεν θυμούμε, ο Ματθαίος. Ο Ματθαίος. Πες μας, βέβαια, αυτοί ρώτησαν, ήσαν και οι άλλοι μαθητές παρόντες, πες μας τα σημάδια της συντελείας. Κοίταν, όπως σας είπα, στο όρος των ελαιών. Σημειώσατε δε ότι είχαν ήδη θαυμάσει οι μαθητές, όχι για πρώτη φορά φυσικά έβλεπαν τον ναό του Ηρώδου, δεν λέμε του Σολομώντος, γιατί αυτός είχε καταστραφεί και είχε ξανά χτιστεί από τον Ζωροβάβελ, ξανά πάλι χτίστηκε από τον Ηρώδη, και θαύμαζαν τις οικοδομές, ωραίες λαμπρές οικοδομές, και έλεγαν στον Κύριο: Κύριε, κοίταξε τι λαμπρές οικοδομές. Και τους είπε ο Κύριος: αυτά βλέπετε, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Και επειδή είπε αυτό ο Κύριος, κατενόησαν οι μαθητές ότι κάτι πολύ σοβαρό θα γίνει, ότι
θα καταστραφεί αυτός ο πολιτισμός του το Σιπήν ή ακόμη αυτός ο χώρος εδώ. Γι' αυτό ρωτούν και λέγουν, αν αυτά συμπέσουν με τον δικό σου ερχομό, πες μας τι σημάδια θα υπάρξουν για να μην πλανηθούμε. Το να μην πλανηθούμε δεν είναι γραμμένο βέβαια στα Ευαγγέλια, το βάζει ο Άγιος Κύριλλος, υπονοείται όμως. Και ο Κύριος άρχισε να τους λέγει τα σημάδια. Προσέξτε όμως, πριν προχωρήσω, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο σημάδια. Ίσως κάποιος να νομίζει, και πολύ δικαιολογημένα, ότι εάν το τέλος δεν είναι γνωστόν, εάν ο Κύριος σαφώς τους είπε ότι δεν το γνωρίζουν, ούτε θα το γνωρίσουν, και ότι αυτό είναι μόνο στη γνώση του Θεού, και δεν είναι δική τους δουλειά να σκαλίζουν πράγματα τα οποία ανήκουν στη γνώση του Θεού. Άρα λοιπόν, το τέλος είναι άγνωστο. Η ώρα, η μέρα και η ώρα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας είναι άγνωστος. Δεν έρχεται σε αντίφαση όταν τώρα ο Κύριος θα τους ομιλήσει για σημάδια. Διότι, ένα παράδειγμα, να πούμε, πότε μπορεί να ξημερώνει όταν δεν έχουμε ρολόι? Όταν θα ακούσουμε τα κοκόρια. Τι είναι το πέτημα των κοκοριών, των πετινών? Είναι ένα σημάδι. Το σημάδι ότι ξημερώνει. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, και το παράδειγμα μάλιστα που σας λέγω, σας παρακαλώ θυμηθείτε το παρακάτω, θα μας, ίσως σήμερα να μας χρειαστεί. Τα κοκόρια λαλούν κάπου στις 2. Μετά κάπου στις 4 ή στις 5 και παρακάτω πάλι ξανά. Όταν λοιπόν θα λαλήσουν τα κοκόρια, ξημερώνει, αλλά σε ποιο σημείο του ξημερώματος βρισκόμαστε? Στις 2, στις 3, στις 4, στις 5, πού βρισκόμαστε? Λοιπόν, καταρχάς αγαπητοί μου, δεν είναι αντιφατικό, διότι ο Κύριος θέλει να δώσει τα σημάδια για τους πιστούς του. Είναι δια τους πιστούς μόνο τα σημάδια. Δια τους απίστους δεν είναι τα σημάδια. Δεν ισχύουν δια τους απίστους τα σημάδια. Αλλά είναι αντιφατικά? Όχι. Διότι προσέξτε μία λεπτομέρεια. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν. Τι είπε? Δεν ξέρω αν το έχουμε προσέξει αυτό το σημείο. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, που σημαίνει η ημέρα και η ώρα, μία λεπτομέρεια. Δεν είπε περί του έτους ή του μηνός, αλλά είπε της ημέρας και της ώρας, που σημαίνει τα σημάδια καθορίζουν μεν το τέλος, αλλά δεν επισημαίνουν την ακρίβεια του τέλους. Γι' αυτό είπε περί της ημέρας και της ώρας και δεν είπε περί του αιώνος ή περί του έτους. Θα μπορούσε να πει τον 20ο αιώνα, τον 25ο αιώνα. Όχι, αυτό είναι άγνωστο. Ποιος αιών θα είναι? Άγνωστο. Ποιο έτος θα είναι? Άγνωστο. Άγνωστο. Όχι. Αυτό μπορεί να καθοριστεί. Από τι? Από τα σημάδια. Τι δεν μπορεί να καθοριστεί? Η ακρίβεια. Η ημέρα και η ώρα. Αν μπορούμε λοιπόν να καθορίσουμε χοντρικά μερικά πράγματα, ναι, μπορούμε. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Με το παράδειγμα που σας είπα του κόκαρα ή των κοκόρων, τα κοτέτσια. Φωνάζουν στις 2, φωνάζουν στις 3, φωνάζουν στις 5, πότε?
Κρατήστε το αυτό το σημείο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εκείνο που θα ήθελα τώρα να σας σχολιάσω είναι ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του αγνώστου της Δευτέρας Παρουσίας και των σημείων. Δεν είναι αντιφατικό. Και δεν είναι αντιφατικό, αλλά και δεν είναι ημαρτημένο να ασχοληθούμε με τα σημεία, διότι εάν απαγορεύεται να ασχοληθούμε σαν μια πολυπραγμοσύνη, αφεβής πολυπραγμοσύνη, περί της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας πότε θα γίνει, αλλά δεν είναι ασεβές, αντιθέτως είναι επιβεβλημένον να ασχοληθούμε με τα σημεία, εκείνα που θα δείχνουν το πλησίασμα του τέλους. Είπα, όχι μόνο δεν είναι ασεβές, αλλά και επιβεβλημένον. Θα σας το δείξω αμέσως. Ο Κύριος επιπλήττει και ονειδήσει τους άρχοντες του λαού για την πρώτη του παρουσία που δεν έγινε αντιληπτή. Είναι γνωστό, σας το έχω και άλλοτε πει, ότι εσχατανοούνται πάντα σε σχέση με την παρουσία του Χριστού. Έτσι έχουμε δύο παρουσίες, έτσι έχουμε και δύο έσχατα. Και τα μεν πρώτα έσχατα είναι ως προς την πρώτη παρουσία, τα δεύτερα έσχατα ως προς την δευτέρα παρουσία. Όπως επερίμενε η ανθρωπότητα να έρθει ο Χριστός στην πρώτη παρουσία. Και ήρθε. Ο χρόνος κόντενε, λιγόστευε, που φτάσαμε εκεί που τελείωνε και ήρθε ο Χριστός. Έτσι πάλι ο δεύτερος χρόνος κοντένει, λιγοστεύει και φτάνουμε στο τέρμα και ο Χριστός έρχεται. Λοιπόν, έπρεπε να περιμένουν οι άνθρωποι των Χριστών? Βέβαια. Υπήρχαν σημάδια? Βέβαια. Οι προφήτες είχαν δώσει σημάδια της πρώτης παρουσίας. Τα ερευνούσαν τα σημάδια αυτά? Να σας πω μερικά. Η Παρθένος, ιδού η Παρθένος έρχεται, έξι εγκαστροί. Σημάδι αυτό. Θέλετε άλλο σημάδι? Ότι θα γεννηθεί στη Βηθλέμ ο Χριστός. Θέλετε άλλο σημάδι? Οι 70 εβδομάδες του προφήτου Δανίου καθορίζουν τον χρόνο. Αυτά είναι σημάδια. Θέλετε να δείτε ότι τα σημάδια τα επεσήμεναν μεν οι δήμονες του λαού του Θεού, αλλά η αμαρτωλή ζωή τους, η κενόδοξη ζωή τους δεν τους άφηνε να ασχοληθούν παρά μόνο θεωρητικά. Όταν ήρθαν οι τρεις μάγοι, τρεις, οι μάγοι, δεν είναι τρεις, δεν ξέρουν πώς είναι, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ζητούν να μάθουν πού αλλού στο παλάτι, πού ο βασιλεύς των Ιουδαίων γεννάται. Τρομάζει ο Ηρώδης, καλεί τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους νομικούς να μάθει τι λέγουν οι προφήτες, και πληροφορείται ότι στην Βηθλέμ γεννάται. Δεν ξέραν τίποτε οι μάγοι, ούτε ο Ηρώδης, αλλά το αστέρι πράγματι τους οδήγησε στη Βηθλέμ. Ώστε το ξέραν ότι γεννάται στη Βηθλέμ? Το ξέραν. Ή το σημείον, ή το. Μπορούσε αυτό το σημείο να συμπίπτει με την πραγμάτωση της προφητείας? Βεβαίως. Βεβαίως. Έκαναν τον κόπο να πάνε να ειδούν έστω μαζί με τους μάγους το περιλάλητον θέμα. Έκαναν τον κόπο? Δεν έκαναν τον κόπο. Δηλαδή το σημείο δεν το χρησιμοποίησαν. Και ακούστε τώρα πως τους επιπλήττει ο Κύριος. Υποκριτέ, τα σημεία του ουρανού ξέρετε να τα διακρίνετε. Λέτε, πειράζει ο ουρανός, το πει με ύψιλον, δηλαδή κόκκινος ο ουρανός. Όταν ξέρετε στην Ανατολή ο καιρός είναι κόκκινος, στο δικό μας τόπο λέμε θα βρέξει.
Όταν όμως η δύση είναι κόκκινη, λέμε θα έχουμε καλοκαιρία. Ξαναλέγω, στο δικό μας τόπο, γιατί κάθε τόπος έχει τα δικά του μετεωρολογικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ φυσικό. Δηλαδή τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά ξέρετε και τα κρίνετε. Λέτε αύριο θα έχουμε αέρα, θα έχουμε βροχή, θα έχουμε καλοκαιρία. Τα σημεία των καιρών γιατί δεν τα εξετάζετε? Και ποια είναι τα σημεία των καιρών? Ποιοι καιροί? Οι πνευματικοί καιροί, ακριβέστερα οι καιροί της ενανθρωπίσεως. Αυτά λέγει τα σημεία, γιατί δεν τα εξετάζετε? Και τους λέγει υποκριτάς. Ο δε Αγίος Ιγνάτιος στέλνει επιστολή στον Άγιον Πολύκαρπον που γιορτάζει σήμερα. Άγιος Πολύκαρπος, ο θαυμάσιος αυτός αποστολικός πατήρ, τι του λέγει? Τους καιρούς καταμάνθανε, των αναμενόμενων προσδόκα. Να καταμανθάνεις, όχι να μανθάνεις, να καταμανθάνεις. Δηλαδή να μελετάς, να φροντίζεις, να μάθεις με τα πάσης ακριβίας και λεπτομερίας. Τι? Τους καιρούς. Και τι θα αναζητάς αυτούς τους καιρούς? Εννοείται πάντοτε εσχά τους καιρούς. Των αναμενόμενων. Διότι αυτό είναι το τελικό, το αντικειμενικό ζητούμενο. Καταρχάς θα λέγαμε τους καιρούς καταμάθανε, βλέπε τα σημάδια. Και μέσα στα σημάδια περίμενε εκείνον που αναζήτη, εκείνον τον οποίον περιμένουμε. Ώστε είναι παράδοση της Εκκλησίας. Παράδοση που ξεκινάει από τους προφήτες. Ο Κύριος το ετώνησε. Ο Κύριος τώρα δίνει σημάδια για τη Δευτέρα του παρουσία. Έχουμε χρέος λοιπόν. Έχουμε εντολή να μάθουμε τα σημάδια αυτά. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πια για το θέμα. Προχωρούμε. Ο δε το θείον και μακάριον ανοίξα σε αυτού στόμα, λέγει. Τι είπε ο Κύριος τώρα? Βλέπετε μύτης ημάς πλανήσει. Βλέπετε, προσέχετε, μη κανείς σας πλανήσει. Και εμείς, τώρα λέει ο Άγιος Κύριος χαριτωμένα, εμείς οι ακρότε νυν της δίδας διανοίας οφθαλμής, ως εκείνον ορώντες τα αυτά και προς ημάς ακούεται λέγοντος, βλέπετε μύτης ημάς πλανήσει. Αλλά και σε εσάς τους ακροατάς, λέει ο Άγιος Κύριος, τους κατηχουμένους του δηλαδή, τώρα με τα μάτια της διανοίας σας ορώντες εκείνον, βλέποντες εκείνον ο οποίος είπε προσέχετε μη κανείς σας πλανήσει, προσέχετε. Και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί μου, σε εσάς τους ακροατάς λέγω, ως να βλέπετε τον Κύριον νοερά με τα μάτια της ψυχής σας, που σας λέει προσέχετε μη κανείς σας πλανήσει. Και παρακαλεί πάντα σημάς ο λόγος προσέχειν της λεγόμενης ούγαρ ιστορία παρελθόντων εστί πραγμάτων, αλλά προφητεία μελώντων και πάντως ηξόντων, ούχιμων προφητευόντων ανάξιγαρ, αλλά των γεγραμμένων εις μέσων προσφερωμένων και λεγωμένων των σημείων. Βλέπε εσύ τι να μεν γέγον εν είδη, τι να δε τη λύπη και ασφαλίζουν σε αυτόν. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού παρακαλεί όλους να προσέχουμε εις εκείνα τα οποία λέγει. Και η ιστορία δεν είναι μια ιστορία που πέρασε, αυτά που είπε ο Κύριος. Ιστορία περασμένων πραγμάτων, αλλά προφητεία μελώντων και πάντως ηξόντων, πραγμάτων που θα έρθουν, που ανήκουν στο μέλλον
όχι οπωσδήποτε θα έλθουν, και πάντως ηξόντων, ήξι μέλλον του έρχομαι, θα έρθουν οπωσδήποτε. Συνεπώς δεν είναι μια ιστορία που ανήκει στο παρελθόν. Πρόσεξε, όχι γιατί εμείς προφητεύουμε, γιατί εμείς είμαστε ανάξιοι να προφητεύσουμε, λέγει ο Αγίος Κύριλλος, αλλά φέρνομαι στη μέση αυτά που είναι γραμμένα. Και πρόσεξε, εσύ θα παρατηρήσεις τι έχει γίνει και τι ακόμα υπολείπεται να γίνει, και φρόντισε να ασφαλίζεσαι ώστε τι ως γεγονότα πια έχουμε. Γιατί? Διότι ο Άγιος Κύριλλος αυτές τις κατηχήσεις τις εξεφώνησε το 350 μετά Χριστόν, δηλαδή στα μέσα του 4ου αιώνος, και συνεπώς είναι κάποιοι αιώνες από την εποχή του Χριστού, είναι κάποιος καιρός. Και επειδή πάντοτε προοφθαλμών της Εκκλησίας ήταν το τέλος, γι' αυτό είχαν πάντα την αίσθηση, είχαν αυτή την, θα λέγαμε, την εσχατολογική ανησυχία και την εσχατολογική ανατένιση, χωρίς όμως να ξέρει κανείς. Προσέξτε, κανείς, ούτε οι Απόστολοι, κανείς. Το είπε σαφώς ο Κύριος, κανείς. Αλλά όμως έχουν την ανατένιση, την οποία πρέπει να έχει πάντοτε η Εκκλησία για να διατηρεί ακμαίο το εκκλησιαστικό της και το χριστολογικό της φρόνημα, και να έχει πνευματικών βίων. Αν η Εκκλησία δεν έχει ακμαίο αυτό το εσχατολογικό, αυτή την εσχατολογική ανατένιση, πέφτει, παρακμάζει, παρακμάζει. Ξέρετε τι θα πούν πλέον και οι άρχοντες της Εκκλησίας, δηλαδή ο κλήρος, οι ποιμένες και ο λαός, εκείνο που λέγει παραβολή και που αναφέρεται ακριβώς αυτό το σημείο. Ο Κύριος μου χρονίζει, λέγει, και αρχίζει, λέγει, αυτός ο κακός οικονόμος, αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τα σπεδίσκας, δηλαδή να εκβιάζει το ποίμνιο, και να τρώγει και να πίνει και να κάνει συντροφιά μετά των μεθιόντων. Ποιο? Ο Κύριος μου χρονίζει, κοιμήσου. Ο Κύριος μου χρονίζει, δηλαδή αργεί να έρθει, και θα έρθει σε ώρα που δεν περιμένει, λέει ο Κύριος, και θα τον διχοτομήσει. Διχοτομώ θα πει, χωρίζω το σώμα από την ψυχή, και τότε θα τον βάλει μετά στην κόλαση μετά των υποκριτών. Δηλαδή, ξέρετε τι θα πει αυτό? Το πάτο, πάτο της κολάσεως. Αν ερωτήσετε ποιος είναι ο πάτος της κολάσεως, κάποιος με ρώτησε χθες, είναι παρόν, πρέπει να είναι παρόν. Έχει διαβαθμίσεις τιμωρίας η κόλαση? Ναι, διαβαθμίσεις, και βραβείο έχει και η Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να βραβεύεται ένας που μόλις σώθηκε με έναν Απόστολο Παύλο, το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αστήρ αστέρος εν δόξη, διαφέρει και λοιπά. Και ο γνούς ο λίγα δαρίσατε ο λίγας, και ο γνούς πολλά δαρίσατε πολλάς. Πολλές ξυλιές θα φάει εκείνος που ήξερε. Λοιπόν, ποιος είναι ο πάτος της κολάσεως? Είναι ο πάτος που βρίσκονται οι υποκριτές. Φοβερό πράγμα. Αλλά η υποκρισία, πρέπει να μάθουμε την υποκρισία, η ασυνέπεια μεταξύ γνώσεως και πράξεως. Η υποκρισία δεν είναι όταν για μια στιγμή θα υποκριθώ, έστω και αν δεν είναι καλό πράγμα αυτό, σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι καλό πράγμα η υποκρισία. Ούτε ακόμα η υποκρισία θα μπορούσε να είναι το να κάνω τον φίλο σε κάποιον και να του σκάβω το λάκκο του. Είναι. Αλλά κατά κυριολεξία η υποκρισία είναι η ασυνέπεια μεταξύ ζωής, προσέξτε, και πίστεως.
να πιστεύω αυτό και να ζω διαφορετικά. Ύστερα, για να το δείτε ότι αυτό είναι, ακούστε πάλι την παραβολή. Ο οικονόμος αυτός, ο σκληρός της παραβολής, τι είπε? Ο Κύριος μου χρονιεί. Θα αργήσει να έρθει. Ή χρονίζει. Α, ώστε περιμένει ότι θα έρθει ο Κύριος, αλλά απλώς μεταθέτει το πράγμα μακριά. Άρα έχει πίστη. Η ζωή του ποια είναι όμως? Μετά των μεθυόντων. Και τον βάζει μετά των υποκριτών. Αυτή είναι η υποκρισία λοιπόν. Η ασυνέπεια μεταξύ πίστεως και ζωής. Μα θα μου πείτε, τότε είμαστε όλοι υποκριτές. Αγαπητοί μου ναι. Και εγώ και εσείς. Ποιος έχει συνέπεια μεταξύ πίστεως και ζωής? Άλλο πράγμα, αναγωνιζόμαστε. Και ομολογούμε, δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η ασυνέπεια. Το ομολογούμε. Θέλουμε να έχουμε ταύτιση πίστεως και ζωής. Τι να δε έτη λύπη, τι να μεν γέγον εν είδη. Θα τα παρατηρήσει αυτά και ασφαλίζουν σε αυτόν και ασφάλιζε τον εαυτόν σου. Πηγαίνουμε στην πέμπτη παράγραφο. Βλέπετε μύτηση μας πλανήσει. Πολύ γάρ ελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ ημί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. Ταύτα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, γέγονεν εκ μέρους, ήδη γαρ τούτο ήρη και Σίμων ο μάγος και Μένανδρος και άλλοι τινές των αθέων αιρεσιαρχών, ερούσι δε εφημών ή και με θυμάς έτερη. Προσέχετε, λέει ο Κύριος, μη κανείς σας πλανήσει. Σε τι? Το κεντρικό σημείο της πλάνης είναι το πρόσωπο του Μεσσίου. Το κεντρικό. Το να με ξεγελάσεις και να με πας μέχρι σε ένα πορνείο είναι μια πλάνη. Το να με ξεγελάσεις και να με πας την καθαρή Δευτέρα που είμαι έτοιμος να ανιστέψω και να μου δώσεις να με μεθύσεις και μετά να αρχίσω να τρώω κρέατα την καθαρά Δευτέρα είναι μια πλάνη. Όλα αυτά είναι πλάνες. Ή ό,τι άλλο θέλετε γύρω από τον βίο των ηθικών. Η μεγάλη πλάνη αναφέρεται στο πρόσωπο του Μεσσίου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εδώ θα έλεγα ότι αυτό μοιάζει με την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός βεβαίως έδωσε τις 10 εντολές. Ήταν η απορία ενός καθηγητού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πως σπουδαία πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης αμαρτάνουν και μάλιστα σοβαρά. Ο Δαβίδ ημάρτησε, και το καταπληκτικό ότι αφού ημάρτησε με την Βρυσαβέ δεν την αφήνει. Θα μου πείτε, βέβαια ο άνδρας της πέθανε, ή καλύτερα σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε γιατί έτσι το έφτιαξε ο Δαβίδ να σκοτωθεί. Άσχημο πράγμα. Το πρώτο παιδί γεννιέται αλλά πεθαίνει. Το δεύτερο παιδί είναι ο Σολομών. Πώς δέχεται ο Θεός τον Σολομώντα και να γίνει τελικά η Βηρσαβέ γυναίκα του Δαβίδ? Εδώ είναι μερικά πράγματα παράξενα, περίεργα, και θεωρείται κορυφαία μορφή μαζί με τον Αβραάμ ο Δαβίδ. Δεν λέγεται απόγονος του Αβραάμ, είναι ο Μεσσίας, απόγονος του Δαβίδ, εκ της ρίζης του Ιεσέ που είναι ο Δαβίδ. Διότι ο Θεός βεβαίως ενδιαφέρεται για όλο το όνομα του, αλλά το κέντρο βάρους πέφτει στο πρόσωπο του Θεού. Ο Δαβίδ
ποτέ δεν άφησε να αποκλίνει η καρδιά του από το Θεό. Πέφτει στη μοιχεία και φτιάχνει το 50ο ψαλμό και λέγει στον Νάθαν τον προφήτη: αμάρτησα στον Κύριο. Δεν αρνείται ποτέ τον Θεό. Από τον οπτικό του ορίζοντα ουδέποτε θα φύγει ο Θεός. Η προαίρεσή του είναι απέναντι στο Θεό ευλαβεστάτη. Ανεξάρτητα, ήταν βέβαια προσεκτικός ο Δαβίδ, δεν ήταν κανένας παλιά άνθρωπος, έκανε κάποιες αμαρτίες και ήταν άνθρωπος, όπως μπορώ να κάνω και εγώ και εσείς και όλοι μας. Πού πέφτει όμως το βάρος, το θέμα της πίστεως εις το πρόσωπο του Θεού? Ο Σαούλ έκανε τίποτα αμαρτίες? Όχι. Γιατί απεδοκιμάσει? Διότι ήτο ο άνθρωπος με την προαίρεση που δεν την αγαπούσε ο Θεός. Διότι ήταν ο αποδοκιμάζει. Τον αποδοκιμάζει οριστικά. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ποια είναι η κεντρική αρετή? Το να μη αποκλίνει κανείς από το αληθινό πρόσωπο του Θεού, εμπροκειμένο από το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Χριστοί πολλοί θα εμφανιστούν. Αν έπεσε στη μοιχεία, στην πορνεία, στο φόνο, στην κλοπή, ό,τι έπεσες, δεν απέκλεινες το πρόσωπό σου από τον Χριστό, τον αληθινό Χριστό, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον από Ναζαρέτ, έχεις δυνατότητα να επιστρέψεις. Ώστε λοιπόν, κέντρον βάρους είναι το θέμα της πίστεως εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Γιατί? Όσο αμαρτωλός και αν στάθηκα, επιστρέφω για να σωθώ. Αγαπητοί μου, κάνατε αμαρτίες στη ζωή σας? Αναμφισβήτητα. Καλύτερα, κάναμε αμαρτίες στη ζωή μας? Αναμφισβήτητα. Γιατί τώρα είμαστε στο χώρο αυτόν και ακούμε το Λόγο του Θεού? Γιατί δεν φύγαμε από το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού? Διότι δεν επλανήθημεν εις την πίστη, όχι στον βίον. Στον βίον επλανήθημεν, στην πίστη όμως όχι. Ο άσωτος Υιός της παραβολής που είχαμε την πιο πάνω Κυριακή επλανήθη περί των βίων. Ποτέ δεν ξέχασε τον πατέρα του, εγύρισε πίσω. Αλλά πλάνη εκείνη που δεν με γυρίζει πίσω είναι να εκλάβω ως Θεόν ή ως Μεσσία πρόσωπον που δεν είναι ο αληθής Μεσσίας. Και εδώ αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος τον Σίμωνα, τον μάγο των Μένανδρων. Είναι γνωστός ο Σίμωνα μάγος από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο οποίος, αν θέλετε, και ευαπτίστη ο ταλέπορος αυτός. Αλλά δεν θέλω να μείνω πιο πολύ στην ιστορία του, με ένα αξίζει ο κόπος. Ο Μένανδρος είναι ένας από τους γνωστικούς. Για να δείτε τι είναι ο γνωστικισμός. Ο Μένανδρος, όπως έχουμε και άλλους γνωστικούς, ή ακόμη, όπως λέγει, και άλλοι τιμές των αθέων αιρεσιαρχών, και άλλοι μερικοί από τους αθέους αιρεσιάρχας. Υπήρξαν αιρεσιάρχε. Καταρχάς, οι αιρεσιάρχοι αποκλίνουν από την ορθή πίστη του προσώπου του Χριστού. Ο Άριος, όταν έλεγε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, προφανώς από προσανατολίζει από την αληθινή πίστη, διότι δεν είναι κτίσμα το πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε. Οι χιλιαστές που επαναλαμβάνουν κατά κόρον την αίρεση των Αριανών, προφανώς είναι άθεοι. Αποκλίνουν λοιπόν από το πραγματικό πρόσωπο του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Υπήρξαν όμως αιρετικοί,
οι οποίοι προσοικειώθησαν τον τίτλο του Μεσσίου. Ο Άριος δεν είπε με Μεσσίας, είπε απλώς προσέβαλε τον Μεσσία και ηλίωσε, θα λέγαμε, το πρόσωπο του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού. Αλλά υπήρξαν όμως και αιρετικοί, όπως είναι ο Μοντανός και άλλοι, που είπαν ότι είναι Μεσσία. Ο Μοντανός μάλιστα, που έδρασε στην Μικρά Ασία, ξέρετε τι έλεγε? Ότι είναι η ενανθρώπιση του Αγίου Πνεύματος. Τρέχα γύρω. Αλλά για να μην νομίσετε ότι αυτά ανήκουν στην ιστορία, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Αυτός ο Κορεάτης, ο Μουν, θα έχετε διαβάσει ίσως εφημερίδες, ο οποίος εκήρυξε εαυτόν Μεσσία, ότι ο τίτλος του Χριστού, λέγει, ήταν προσωρινός. Για κάποια εποχή, τώρα αυτός είναι ο Μεσσίας. Ακούτε? Αυτός που προσπάθησε εδώ στην Ελλάδα να προσετεριστεί ορθοδόξους χριστιανούς, έκανε μια προσπάθεια εδώ να κάνει κέντρον και στην Κρήτη και που κάπου αλλού και λοιπά, και Αθήνα και τα λοιπά, και έγινε διαμαρτυρία εναντίον του. Βλέπετε? Έχουμε λοιπόν ψευδοχρίστους, το αποκορύφωμα δε της θα λέγαμε της παραποιήσεως του προσώπου του Χριστού, είναι ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος θα κηρύξει εαυτόν Μεσσίαν, αλλά θα είναι ο Αντίχριστος, θα είναι ο τελευταίος και το αποκορύφωμα όσων ποτέ ψευδοχρίστων ενεφανίστησαν μέσα στην ιστορία. Αυτή η παραποίηση, θα λέγαμε, του τίτλου. Αλλά λέγει εδώ, ερούσι δε εφήμων και ή και με θυμάς έτερη, και μετά από μας θα είναι αιρετική τέτοια. Ξέρετε πως τι τρέχουν πίσω από αυτούς τους ανθρώπους? Αν δεν έτρεχαν, δεν θα πιάναν αυτοί. Αλλά επειδή τρέχουν άνθρωποι, γι' αυτό και πιάνουν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, στην εποχή μας πράγματι πολλοί ψευδόχριστοι υπάρχουν και πρέπει να είμεθα εκτάκτος προσεκτικοί. Δεύτερον σημείον, μελήσετε δε ακούιν πολέμους και ακοάς πολέμων. Πρόκειται, λέγει, μελήσετε, πρόκειται να ακούσετε πολέμους που θα είναι κοντά σας και ακουάς πολέμων που θα είναι πιο μακριά σας. Όπως λέμε, ακούμε ότι γίνεται πόλεμος, ξέρω εγώ, στην Αποανατολή. Αυτό είναι ακοή. Αυτό το ακούει είναι απλώς πολέμους. Άλλο ακούω πόλεμο και άλλο ακοή πολέμου. Δηλαδή είναι κάτι το κοντινό και το μακρινό. Να μην πολύ πραγμανώ. Και αυτό το λέει ο Κύριος. Ματθαίος 24,6. Σχολιάζει ο Άγιος Κύριλλος. Προσέξτε τον σχολιασμό. Γίνεται δε άραν ειν περσών προς Ρωμαίους περί την Μεσοποταμίαν πόλεμος ή ου? Εγείρεται έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν ή ου? Εδώ είναι ωραίο αυτό. Είναι θαυμάσιο. Σας ερωτώ, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πέστε μου, γίνεται άραγε τώρα εκεί στη Μεσοποταμία? Πότε? Στα μέσα του 4ου αιώνα. Πόλεμος ανάμεσα στους Πέρσας και τους Ρωμαίους. Πέστε μου, γίνεται πόλεμος, εγείρεται έθνος επί έθνος, ακοές πολέμων. Αυτό το έθνος εναντίον εκείνου του έθνους, εκείνο το έθνος εναντίον εκείνου του άλλου έθνους. Τα ακούτε αυτά, ναι ή όχι? Θα μπορούσαν να απαντήσουν οι ακροατές, βεβαίως, ναι, βεβαίως
Ναι, ταύτα ήδη γέγονεν, λέγει. Παραλείπω εδώ μια φρασούλα, γιατί θα επανέλθω. Και έσονται λοιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Θα το σχολιάσω ιδιαιτέρως. Ταύτα ήδη γέγονεν. Αυτά ήδη έχουμε γίνει. Αυτά ήδη έχουν γίνει. Εγώ τώρα ερωτώ, κι αν κανείς είναι ιστορικός, εγώ δεν είμαι ιστορικός, αν κανείς από εσάς ασχολείται με την ιστορία, την έχει πάντα πρόσφατη μπροστά του, προκαλώ να μου πει ποιοι πολεμήσαν αυτοί στα μέσα του 4ου αιώνα. Περιμένω απάντηση. Τον Παπαρηγόπουλο να είχαμε, δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου, να μας απαντήσει εύκολα. Γιατί? Γιατί μέσα σε τόσους πολέμους που έγιναν, αυτό θα ήταν κάποια παρονυχής, ανάξιο μνήμης και μνήας. Συνεπώς, κι όμως, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ήδη πραγματώθηκαν αυτά που είπε ο Χριστός. Λάθος έκανε? Όχι. Και ναι. Αυτό θέλω να προσέξετε, γιατί είναι μια θαυμασία παράλληλος περίπτωσης με την εποχή μας που λέμε, βλέπεις, θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και άμα γίνει θα έρθει το τέλος. Βλέπεις, ψευδόχριστη πολύ, ήρθε το τέλος. Λοιπόν, αντιληφθήκατε ότι τα πράγματα είναι παράλληλα. Ο Άγιος Κύριλλος, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουν μπροστά τους, στο οπτικό τους πεδίο, έχουν τα έσχατα. Και φυσικά ό,τι συμβαίνει το ερμηνεύουν και αναμένουν. Μόνο που δεν παθαίνουν εκείνο που πάθαμε εμείς τον τελευταίο αυτό καιρό με το 666. Και όπως πολύ σωστά γράφει κάποιος Μητροπολίτης, ο Πειραιός, και είναι αλήθεια, όπου γίνεται κήρυγμα για τον Αντίχριστο, κόσμος πολλής. Όπου γίνεται κήρυγμα για τον Χριστό, αραιώνει το ακροατήριο. Έτσι φοβάμαι μήπως γέμισε ο ναός, επειδή σας είχα πει ότι θα μιλήσουμε για τον Αντίχριστο, αλλά σας έχω βάλει σε μία δοκιμασία και δεν μιλάω παρά μόνο σιγά σιγά. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ακούστε, αγαπητοί, πώς θα καταλάβουμε ότι μπορούν οι πόλεμοι αυτοί, οι αρρώστιες, οι πίνες, λοιμοί με γιώτα, δηλαδή πίνες, λοιμοί με όμικρον γιώτα, αρρώστιες, ότι μπορεί αυτά να είναι τα σημάδια του τέλους? Πάντα δεν εγίνοντο πόλεμοι, θα πει κάποιος, όχι πια προς τον Άγιον Κύριλλον, αλλά προς τον Χριστόν. Πάντα δεν υπήρχαν πίδες και αρρώστιες? Τι θα απαντήσουμε? Και αν μπορούμε να λέμε ότι αυτά μπορούν να αποτελούν τα έσχατα σημεία, απλώς είναι τα σημεία των εσχάτων, αλλά όχι τα έσχατα σημεία. Μην μου πείτε ότι παίζω με τις λέξεις. Άλλο πράγμα είναι τα σημεία των εσχάτων και άλλο τα έσχατα σημεία. Τα σημεία των εσχάτων είναι τα σημεία που ανά πάσα στιγμή έχουμε έσχατα. Τα έσχατα αρχίζουν από τη στιγμή που γράφεται το Ευαγγέλιο, οι επιστολές των Αποστόλων. Ακριβέστερα, από τη στιγμή που ο Κύριος ανελήφθη εις τον ουρανό. Ακόμη, αν θέλετε, μετά την Πεντηκοστή αρχίζουν τα έσχατα. Συνεπώς, αυτά είναι τα σημεία των εσχάτων. Αλλά δεν είναι όμως τα έσχατα σημεία. Ποια η διαφορά? Ότι τα έσχατα σημεία είναι εκείνα που θα συμβούν όταν πια θα έχουμε το τέλος, τέλος. Άρα πάντοτε θα γίνονται πόλεμοι. Τότε γιατί το εκπληκτικό που ο Κύριος μας
μας λέγει ότι είναι σημείων. Είναι σημεία αυτά. Λοιπόν, είναι θέμα πώς θα δούμε τα θέματα αυτά. Ξέρετε, σας το έλεγα κάποτε όταν είχαμε ερμηνεύσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, πώς θα ερμηνεύσουμε αυτά, διότι το ίδιο πράγμα χρησιμοποιεί και η Αποκάλυψης. Οι τρεις επτάδες των πληγών, οι σφραγίδες που ανοίγουν, οι σάλπιγγες και τα λοιπά, οι φιάλες, οι σάλπιγγες, αυτά κάθε φορά που ανοίγουν, η μία επτάδα ανοίγει, έχουμε μία δέσμη πληγών. Τελειώνει αυτή και πάμε παρακάτω. Είχαμε πει τότε, πώς θα ερμηνεύσουμε, σε μια ιστορική αλληλουχία, θα πούμε ότι τελείωσε η πρώτη επτάδα χρονικά για να αρχίσει η δεύτερη επτάδα, και μετά τελειώνει η δεύτερη να αρχίσει η τρίτη, και συνεπώς οι τρεις επτάδες είναι σε μια ευθεία χρονική? Όχι. Αλλά πώς? Η πρώτη επτάδα περιέχει ό,τι θα γίνει από την αρχή της πρώτης εμφανίσεως του Χριστού μέχρι την δευτέρα εμφάνιση. Η δευτέρα επτάδα, που είναι ισχυρότερα πράγματα, είναι επανάληψης ως πύκνωση των ιδίων θεμάτων. Η τρίτη επτάδα είναι επανάληψης της πρώτης ως περισσότερα πύκνωσης από την πρώτη και η δευτέρα. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα, πόλεμοι, αρρώστιες τα λοιπά, όσο προχωρούμε προς τα έσχατα, έχουμε μία πύκνωση σε ποσότητα και σε ποιότητα. Διότι κάτι συχνότερο και κάτι δυνατότερο. Ας πούμε, πόλεμοι γίνονται πάντοτε. Εδώ λέει έθνος επί έθνος. Αλλά οχριούν όμως εκείνο, οχριά εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Κύριλλος, το έθνος επί έθνος, σε σχέση με το δεύτερο παγκόσμιο, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ή με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή με ένα τυχόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οχριούν. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε επανάληψη και πύκνωση. Επανάληψη και πύκνωση, προσέξτε, ποσοτική και ποιοτική. Αυτό δε τώρα το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Όταν θα σας πω μετά για τις αρρώσκες και τις πίτες, το δείτε ακόμα καλύτερα. Αλλά τότε δεν έχουμε μία ευθύγραμμον κίνηση. Δεν θα βάλουμε αυτές τις τρεις επτάδες να τις δέσουμε και να κάνουμε ένα σκηνή μακρύ. Δηλαδή δεν έχουμε μία, θα λέγαμε, ευθύγραμμον ιστορική έκφραση. Αλλά τι έχουμε? Μία κυκλική, ακριβέστερα. Δηλαδή επανάληψη. Προσέξτε, ξεκινώ από ένα σημείο. Βάζω εδώ το δάχτυλό μου και κλείνω έναν κύκλο. Εδώ τώρα έκλεισε ο πρώτος κύκλος της πρώτης επτάδος. Θα επαναλάβω στο ίδιο επίπεδο των δεύτερων κύκλων? Αν θα επαναλάβω στο δεύτερο επίπεδο, τότε θα έχω την αυτήν ποσότητα, την αυτήν ποιότητα και στον αυτό χρόνο. Όχι. Όταν θα ξεκινήσω από το σημείο αυτό και θα κλείσω τον κύκλο, ταυτοχρόνως κάνω μία άνοδο, πάω προς τα πάνω. Συμπίπτω, αν δω από πάνω το σημείο που ξεκίνησα, συμπίπτει αυτό, αλλά συμπίπτει οπτικός, δεν συμπίπτει χρονικός, γιατί τώρα είμαι πιο πέρα και κλείνω έναν δεύτερον κύκλο ο οποίος είναι πιο πάνω από τον πρώτον, και μετά το ίδιο πράγμα έναν τρίτον κύκλο, σαν να έχω ένα ελαττήριο. Πώς είναι το ελαττήριο? Αυτό το, θα λέγαμε, το ελικοειδές, που σημαίνει, αν θέλετε μάλιστα να το κάνουμε και λίγο αλλιώτικα, ο πρώτος κύκλος είναι μικρός, ο δεύτερος κύκλος ξεκινάει απάνω από τον πρώτον αλλά σε μία διεύρυνση, και ο τρίτος σε μία τρίτη διεύρυνση. Αν θέλετε να παραστήσουμε γραφικά, θα λέγαμε την ποσότητα και την ποιότητα που ανεβαίνει. Έχουμε λοιπόν τα ίδια πράγματα
σε πύκνωση ποσοτική ποιοτική. Αυτό είναι, και δεν πρέπει να σκανδαλιστούμε και να πούμε μα συνήθι πράγματα ήσαν αυτά. Το αποκορύφωμα δεν θα είναι το αποκορύφωμα φοβερή ακαταστασία στην ανθρωπότητα. Για να καταλάβετε δε αυτά που σας είπα, και είναι μια επανάληψη των όσων είχαμε πει τότε, όταν είχαμε πει πως θα καταλάβουμε ερμηνευτικά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, έρχομαι σε ένα άλλο που λέει εδώ ο Κύριος και που δεν σχολιάζει, το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, και θα το δείτε καλύτερα. Και έσονται λοιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δεν υπήρχαν πείνες, πάντα δεν υπήρχαν αρρώστιες, πάντα δεν υπήρχαν σεισμοί. Πάντοτε. Θα πάρω το θέμα λοιμός το λί με γιώτα. Βέβαια πέρασαν πανούκλες, πανόλης. Βέβαια πέρασαν χολέρες από την ανθρωπότητα, επιδημίες φοβερές, σάρωσαν. Και εδώ η Θεσσαλία κάποτε είχε ερημώσει. Η Λάρισα κάποτε είχε ερημώσει από μια τέτοια χολέρα, μου φαίνεται, που είχε πέσει εδώ. Θανατικό. Αγαπητοί μου, αυτές οι επιδημίες είχαν κάποια ανέκταση. Σήμερα ο καρκίνος έχει μια παγκοσμία, καλύτερα το AIDS. Άκουσα ότι έως το 2000, κατά στατιστική καταναλογία, θα υπάρχουν 100 εκατομμύρια με AIDS άνθρωποι. Τέτοια θράψεις δεν γίνεται στο παρελθόν. Τι έχουμε λοιπόν? Λοιμόν, αρρώστια, που όπως ήταν και παλιές αρρώστιες, που έπιαναν έκταση. Αλλά τώρα τι έχουμε? Ποιότητα, ποσότητα, πολύ φοβερή. Αυτό ήθελα να τονίσω, για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα οποία λέγει ο Λόγος του Θεού. Και προχωρώ. Ταύτα λέει ήδη γέγονεν. Ναι, δεν έγιναν, αλλά γίνονται. Γίνονται διαρκώς. Θα μου πείτε κάνει λάθος? Όχι, γέγονεν, γιατί ο Άγιος Κύριλλος δεν είχε στα παρακάτω σημεία του. Βλέπει το τέλος μπροστά. Γι' αυτό λέει γέγονεν. Αλλά αγνοεί όμως, δεν κατηγορείται, αγνοεί το τέλος, γιατί ο Κύριος είπε ουδείς το γνωρίζει. Ούτε ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος έκφρασης είναι. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος εμείς δε υπεριλυπόμενοι, εμείς που ζούμε θα αρπαχθούμε στον αέρα χωρίς να πεθάνουμε και θα αλλαχθούμε. Γιατί βάζει τον εαυτό του? Όχι μόνο γιατί αφού μιλάει και είναι ζωντανός θα βάλει τον εαυτό του, αλλά και διότι θα λέγαμε για μια στιγμή θα ήταν κάτι που θα έλεγε μπορεί να γίνει στην εποχή μου. Παρότι ο Απόστολος Παύλος λέει και καθησυχάζει τους Θεσσαλονικείς, εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος, δεν θα έρθει ο Χριστός. Πρώτα λοιπόν η αποστασία, μετά ο Αντίχριστος, μετά ο Χριστός. Η δευτέρατη παρουσία. Φοβητράτε απ' ουρανού και μεγάλοι χειμώνες. Γρηγορείτε ουν φυσίν ότι ουκ είδατε ποια ημέρα ο Κύριος ημών έρχεται. Ποια είναι αυτά τα φόβητρα από τον ουρανό? Αυτά τα φόβητρα από τον ουρανό, αγαπητοί μου, φόβητρον, θα πει κάτι που φοβίζει. Θα πει φαινόμενα που εκφοβίζουν. Τώρα, τι είναι αυτά τα φόβητρα, τα ουράνια φόβητρα? Είναι αστρονομικά φαινόμενα. Καταχρηστικός, επιτρέψατε μου να σας πω, καταχρηστικός. Δεν είναι αληθές αυτό, αλλά καταχρηστικός είναι. Φόβητρα από τον ουρανό είναι και τα αεροπλάνα που ρίχνουν τις βόμβες. Φόβητρα από τον ουρανό είναι και εκείνες οι οβίδες, όχι πως θα είναι εκεί πήρα. Ή δεν ξέρω τι άλλα μπορούν να έρθουν από πάνω και να πέσουν πάνω σε μια πόλη. Φόβητρα είναι αυτά. Όταν όμως λέγει εδώ, χωρίς να το αποκλείει αυτό ο Λόγος του Θεού,
αλλά κυρίως φόβητρα, είναι αλλαγές σε αυτόν τον αστρικόν κόσμο. Διότι όταν λέγει ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη, έχουμε πλέον φαινόμενα αστρικά. Συνεπώς έχουμε φόβητρα από τον ουρανό στον αστρικόν κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι χειμώνες? Όπως ξέρετε, ο χειμών είναι η κακοκαιρία. Μα χειμώνες, άλλοτε έχουμε βαρύ χειμώνα, άλλοτε έχουμε ελαφρύ χειμώνα. Φέτος είχαμε κάτι παγωνιές, είχαμε λίγο βαρύ χειμώνα. Πρόπερση είχαμε πολύ καλό χειμώνα. Του χρόνου μπορεί να έχουμε πάλι πολύ καλό χειμώνα. Μαλακών ήπιων. Δεν είναι αυτό. Μεγάλοι χειμώνες είναι η μεταβολή του κλίματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μην νομίζετε ότι χειμών πάντοτε είναι μια κακοκαιρία. Το «είμα χυμάζομαι» δεν προϋποθέτει χειμώνα με βροχές και χιόνια, αλλά περνάω άσχημα. Χυμάζομαι. Συνεπώς λέγεται ότι οικολογικά πάντοτε ότι το κλίμα της γης έχει αλλάξει ή θα αλλάξει, γιατί έχουμε απελευθέρωση ουσιών μέσα στην ατμόσφαιρα, τόση μεγάλη ποσότητα απελευθέρωση ουσιών, απελευθέρωση ουσιών που φρίκει κανείς, φρίκει, δηλαδή είναι ικανές αυτές τις ποσότητες να αλλάξουν το κλίμα. Λέγεται λοιπόν ότι θα αλλάξει το κλίμα της γης. Βέβαια αλλάζει, όπως θα ξέρετε, κάθε 10.000 χρόνια. Είναι η περίοδος των λεγόμενων παγετώνων. Εδώ όμως έχουμε τώρα μία βιαία αλλαγή του κλίματος, που σημαίνει ότι οι πόλεις θα αρχίσουν να γίνονται θερμότεροι. Έτσι λέγει η οικολογία. Και γενόμενοι θερμότεροι οι πόλοι θα αρχίσουν να λιώνουν τους πάγους των, και τότε θα αρχίσει να γίνεται μία πλημμυρής. Και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην επιφάνεια της γης. Αλλά τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι παρά μία κακουχία για τους ανθρώπους. Δηλαδή θα λέγαμε θα χυμάζουν οι άνθρωποι. Χυμάζω λοιπόν δεν σημαίνει πάντοτε χειμώνας, αλλά σημαίνει κακοπάθεια. Κακοπάθεια από μεταβολή κλίματος. Μία υπερβολή κλίματος. Δηλαδή όταν έχω, πηγαίνω σε ακρότητες ή υπερβολική υπερβολικών κρύων ή υπερβολική θερμότητα, έχω προφανώς μία κακουχία. Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα, θα έχουμε μεταβολές. Γρηγορείτε λοιπόν, λέει ο Κύριος, γιατί δεν γνωρίζετε ποια ημέρα ο Κύριος μας, ποια ημέρα ο Κύριος μας έρχεται. Το λέγει ο Άγιος Κύριλλος, συγγνώμη. Το είπε όμως ο Κύριος ο ίδιος. Και πηγαίνουμε στην 7η παράγραφο. Αλλά ζητούμεν της παρουσίας ημέτερων σημείων. Εκκλησιαστικών ζητούμεν σημείων η εκκλησιαστική. Αλλά εμείς όμως, οι ανήκοντες στην εκκλησία, αυτό θα πει εκκλησιαστικός, ο ανήκον στην εκκλησία, εμείς ζητάμε σημείων εκκλησιαστικών. Σημείων που να ανήκει στην εκκλησία. Αυτό το σημείο ζητούμε. Μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει? Ο δε σωτήρ φυσήν. Και μας λέγει ο Κύριος, ναι, μας το δίνει. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ, είναι ένα θλιβερό σημείο. Διότι αγαπητοί μου, αν πέσουν πείνες και αρρώστιες, χίλια αντίχριστοι να έρθουν όταν η Εκκλησία έχει την ενότητά της. Τι έχει να φοβηθεί? Θα μαρτυρήσει? Πάντα εγνώρισε το μαρτύριο η Εκκλησία. Θα μας φωνεύσουν? Τελείωσε η ιστορία πια.
Φεύγουμε από την παρούσα ζωή. Πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Όταν όμως έχουμε σημεία φθοράς, παρακμής, ξεφτίσματος μέσα στην Εκκλησία, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Κύριος μας το ετώνησε αυτό. Ακούσατε το, αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να μας ανησυχήσει. Και τότε, πότε τότε, όταν θα έχουμε τα έσχατα? Αλλά ποια είναι τα έσχατα, το είπαμε. Ξανακάναμε το δάχτυλό μου έτσι, το χέρι μου, την ελικοειδή γραμμή. Σκανδαλιστήσονται πολλοί και αλλήλους παραδόσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. Εάν ακούσει ότι επίσκοποι κατ' επισκόπων και κληρικοί κατά κληρικών και λαοί κατά λαών μέχρι σεμάτων έρχονται, μη ταραχθείς, είναι γραμμένα. Για να δούμε λοιπόν. Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσουν ημέν τους δε στις αρχές και τις εξουσίες με μίσος. Σε τι θα σκανδαλιστούν? Είναι ο μέγας σκανδαλισμός γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτό το σημείο είναι το κεντρικότερο απ' όλα. Μέσα στους αιώνες θα πούν οι άνθρωποι, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Κύριος έθεσε το ερώτημα διότι ξεκίνησε από την εποχή του. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των Υιών του ανθρώπου? Και όταν θα έρθει κάποια εποχή που θα πούν, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Δεν είναι Θεός. Είναι φιλόσοφος. Είναι κοινωνιολόγος. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Ή κατά τον Καζαντζάκη ερωτιάρης. Τον ασεβή αυτόν συγγραφέα.